Με τη σημερινή πανελλαδική απεργιακή κινητοποίησή μας, επιβεβαιώνουμε στην πράξη την απόφασή μας να δυναμώσουμε τον αγώνα για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Όσο χρειαστεί, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με νύχια και με δόντια, μέχρι να φέρουμε αποτελέσματα. Θέλουμε μεροκάματα να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των οικογενειών μας. Να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη ακρίβεια, τις συνεχείς ανατιμήσεις που μας αφήνουν με τις τσέπες άδειες. Δεν γίνεται να αμοιβόμαστε με μεροκάματο της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Η ψαλίδα άνοιξε πολύ και είναι εις βάρος μας. Βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση από τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που τώρα η δουλειά στον κλάδο πάει στο φουλ. Βλέπουμε από πρώτο χέρι ότι και στην ανεργία που περάσαμε και τώρα με τις μηχανές ανάπτυξης στον κλάδο στα κόκκινα, παρόλο τα προβλήματά μας αντί να μειώνονται, αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό έχουμε βάλει στόχο και αγωνιζόμαστε για αυξήσεις σε όλα τα μεροκάματα και υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων σε μια σειρά μεγάλα εργοτάξια και κατασκευαστικές εταιρείες. Εκεί στο κλάδο είμαστε στο πλάι των οικοδόμων, γιατί παλεύουμε ακριβώς για τα ίδια με εσάς, για συλλογική σύμβαση εργασίας, για να καταργηθούν οι άθλοι όροι δουλειάς όπως το μπλοκάκι, στα τεχνικά γραφεία, για να μην υπάρχει, για να σταματήσουν υπερορίες στα μεγάλα εργοτάξια. Είμαστε στο πλάι των οικοδόμων που έχουμε πάει τόσες μέρες στα μεγάλα γιαπιά, στους μεγάλους χώρους δουλειάς και είδαμε ότι σήμερα πάγωσαν από το πρωί, γιατί μηχανικοί και οικοδόμοι είμαστε μια γροθιά σε αυτόν τον αγώνα. Ό,τι έχουμε κερδίσει, το έχουμε κερδίσει με τον αγώνα. Μας. Και μάλιστα σήμερα είναι προκλητικό ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει και να κάνει εγκαίνια στην Αυρακία οδό, πάνω στην Αφιλοχία, σε μια οδό που είχαμε τραυματίες και νεκρούς, και θα πληρώνουμε διόδια όπως και στους υπόλοιπους μεγάλους δρόμους που έχουν φτιαχτεί με τον υδρότα και το αίμα των μηχανικών και των οικοδόμων. Είμαστε εδώ στο κοινό αγώνα και το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουμε και με συνέχεια στην απεργία στις 28 του Φλεβάρι.